Κληρώθηκε η συνάντηση των δύο ηγετών, του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Ρώσο Πρόεδρο τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Μόλις λοιπόν βγήκαν από την αίθουσα ότι όπου πραγματοποιήθηκε η τρίωρη συνάντηση που είχαν, μια συνάντηση που ξεκίνησε στις 2 παρα 20 το μεσημέρι και ολοκληρώνεται τώρα με την υπογραφή, όπως θα δούμε, των συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. Και αμέσως μετά, βέβαια, θα ακολουθήσει η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών. Βλέπουμε λοιπόν τις υπογραφές στις συμφωνίες που έχουν υπάρξει, που προέκυψαν από την συνάντηση αυτή. Υπογράφουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών. Και βλέπουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Συμφωνία. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν της πολύ σημαντικής συνάντησης. Κοινό μνημόνιο για τη διεξαγωγή του έτους 2016, έτους Ελλάδας στη Ρωσία και έτους Ρωσία στην Ελλάδα. Ακούμε τις συμφωνίες που υπογράφουν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών. Ο κύριος Προτζιάς, ο κύριος Λαυρόφ και οι χειραψίες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Ρώσο Πρόεδρο. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и премьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас подписывают совместный план действий между Российской Федерацией и Греческой Республикой на 2015-2016 годы. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας Αλέξης Τσίπρας υπογράφουν κοινό πρόγραμμα δράσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 2015-2016. А также подписывают совместное заявление президента Российской Федерации и премьер-министра Греческой Республики по случаю 70-й годовщины Дня Победы. Επίσης, υπογράφουν κοινή δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας με την ευκαιρία της 70ης επετείου της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, ακούμε ότι υπογράφουν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος Πρόεδρος. Ακούσαμε κοινή δήλωση για την επέτειο των 70 χρόνων από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Γιάννης Φασουλάς βρίσκεται εκεί. Καλύπτει το ταξίδι του Πρωθυπουργού, την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Μόσχα. Γιάννη, μας ακούς? Σας ακούω, Ντένια. Σχετικά με αυτή τη δήλωση την οποία υπογράφουν αυτή την ώρα οι ηγέτες των δύο χωρών, ήταν κάτι το οποίο επισήμανε ο κύριος Τσίπρας στην συνομιλία που είχαν μπροστά στις κάμερες με τον Ρώσο Πρόεδρο, ότι δήλωσε συγκινημένος που κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην Κόκκινη πλατεία, τιμώντας έτσι την θυσία των Ρώσων στρατιωτών που χάθηκαν στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί μάλιστα υπήρχε και μία στοιχοβηθία μεταξύ... Λοιπόν, Γιάννη, να δώσουμε το λόγο στον Ρώσο Πρόεδρο, γιατί μόλις ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου. Подробно обсуждены ключевые аспекты российско-греческого сотрудничества, актуальные международные и региональные проблемы. Клевья, то особое внимание синергосис мэтакси тон хорон ки тис периферияки синергосис идиэтри симасия в прошлом году двухсторонний товарооборот составил 4,2 миллиарда долларов, то есть снизился. Ο τζίρος του εμπορίου αποτέλεσε 4,2 δις δολάρια, δηλαδή μειώθηκε κατά 40% εξαιτίας των κυρώσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της πτώσης των τιμών του πετρελαίου.
Ωστόσο, θα καταβάλουμε προσπάθειες ούτως ώστε να επαναφέρουμε το εμπόριο μεταξύ των χωρών μας στο προηγούμενο επίπεδο. Σε αυτό θα συμβάλλει η υιοθέτηση του κοινού σχεδίου δράσεων για το 2015-2016. Έχουμε συμφωνήσει να αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία στη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων. Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Τσίπρα τα ζητήματα της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. Η Ρωσία εξασφαλίζει τα 2/3 των αναγκών της Ελλάδας σε φυσικό αέριο. Αναφερθήκαμε στις προοπτικές της υλοποίησης του μεγαλύτερου σχεδίου της μεταφοράς του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η καινούργια διαδρομή θα καλύψει τις ανάγκες των Ευρωπαίων σε καύσιμα και θα επιτρέψει στην Ελλάδα να γίνει ένας από τα βασικά κέντρα διανομής του φυσικού αερίου και θα βοηθήσει στην προσέλκυση των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία και θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας. Φυσικά πρόκειται για το θέμα των οικονομικών μας δομών και για την κυρίαρχη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Οι χώρες μας συνεργάζονται και στον τομέα της βιομηχανίας. Οι ρωσικές εταιρείες εξάγουν στην Ελλάδα μεταφορικά μέσα και άλλα είδη εξοπλισμού. Οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι διεξάγουν διαπραγματεύσεις για τον εξυγχρονισμό του λιμένα της Θεσσαλονίκης. Τον επόμενο χρόνο θα πραγματοποιηθεί το έτος της Ρωσίας στην Ελλάδα και το έτος της Ελλάδας στη Ρωσία. Το πρόγραμμα του έτους θα περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα αποβλέπουν στην διάδοση της ρωσικής και της ελληνικής γλώσσας. Αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις αφιερωμένες στα 1000 χρόνια της ρωσικής παρουσίας στο Άγιον Όρος. Έχουμε συμφωνήσει με την κυβέρνηση της Ελλάδας. Θα συμβάλλουμε από κοινού στον γιορτασμό αυτής της επιτείου. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι ενισχύεται και η περιφερειακή συνεργασία. Ενισχύονται οι επαφές στον τομέα του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος διακοπών των Ρώσων τουριστών. Πέρσι περισσότεροι από 900 Ρώσοι πολίτες επισκέφτηκαν την Ελλάδα. Θεωρούμε ότι η αναζήτηση της διευθέτησης του Κυπριακού πρέπει να γίνει βάσει των αντίστοιχων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των κατοίκων της Κύπρου, χωρίς επεμβάσεις απ' έξω. Ανταλλάξαμε τις απόψεις μας σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ρωσική πλευρά ενημέρωσε τους Έλληνες φίλους μας για την κατάσταση νότιο-ανατολικά της Ουκρανίας. Υπογραμμίσαμε το ενδιαφέρον της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την πλήρη πραγματοποίηση των συμφωνιών του Μίνσκ. Πόλεμο, όταν οι δύο λαοί μας πλάι-πλάι αγωνίστηκαν ενάντια στο φασισμό και τώρα θέλουμε να αποτείουμε φόρο τιμής και σεβασμού σε όλους που αγωνίστηκαν και υπερασπίστηκαν ελευθερία για την ανθρωπότητα. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό για την αναλυτική επικοδομητική συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πούτιν
για την φιλοξενία, την υποδοχή, αλλά και τις ουσιαστικές και επικοδομητικές συζητήσεις που είχαμε. Είμαι σε θέση να σας πω ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τις ελληνορωσικές σχέσεις. Σχέσεις που έχουν σφυριλατηθεί στο βάθος των χρόνων από κοινούς αγώνες, τον κοινό αγώνα των λαών μας ενάντια στον ολοκληρωτισμό του ναζισμού και του φασισμού, από κοινές πολιτιστικές παραδόσεις, την κοινή θρησκευτική και πνευματική πεποίθηση, σχέσεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια βρισκόντουσαν σε μια περίοδο νηνεμίας, ύφεσης, όμως όπως σήμερα ήρθε η άνοιξη στη Μόσχα και έχουμε μια πολύ ωραία μέρα, έτσι νομίζω ότι μπορούμε να φέρουμε την άνοιξη και στις ελληνορωσικές σχέσεις. Επειδή όμως τις τελευταίες μέρες άκουσα πολλά σχόλια και δημόσιες δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για την πρόθεση της ελληνικής δημοκρατίας να αναζωογονήσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι προς όλες τις κατευθύνσεις. Η Ελλάδα είναι μια κυρίαρχη χώρα με αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμά της να ασκεί πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική και να αξιοποιεί το γεωπολιτικό της ρόλο ως ευρωπαϊκή, μεσογειακή και βαλκανική χώρα, χώρα της ευρύτερης παρευξήνιας γειτονιάς. Σεβόμαστε απόλυτα τις δεσμεύσεις μας σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς όπου συμμετέχουμε και ταυτόχρονα αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση αμοιβαία εποφελών συνεργασιών με στόχο πάντοτε την προάσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Τη δυνατότητα μιας τέτοιας συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες μας συζητήσαμε σήμερα με τον πρόεδρο Πούτιν. Συζητήσαμε πιο συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία, καλύπτοντας κατά το δυνατόν το μεγάλο αρνητικό εις βάρος μας εμπορικό ισοζύγιο. Πώς μπορούν να αρθούν τα ρωσικά αντίμετρα σε αγροτικά προϊόντα ειδικού ελληνικού ενδιαφέροντος. Πώς μπορούμε να προσελκύσουμε ρωσικές επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός ή οι υποδομές. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τον τουρισμό μας και τις πολιτιστικές, επιστημονικές και μορφωτικές μας ανταλλαγές. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ενεργειακή μας συνεργασία παράλληλα με τις ήδη υφιστάμενες συνεργασίες μας, ενισχύοντας το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Σε αυτή την κατεύθυνση επεσήμανα στο Ρώσο Πρόεδρο ότι η ελληνική δημοκρατία ενδιαφέρεται να διερευνήσει τις δυνατότητες επενδυτικών πρωτοβουλειών με σκοπό την κατασκευή ενός ελληνικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ελληνική επικράτεια με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας μας, της Ελλάδας, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια, τηρώντας πάντα τους σχετικούς κανονισμούς και την νομοθεσία τόσο της ελληνικής δημοκρατίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήσαμε επίσης και συμφωνήσαμε ένα κοινό πρόγραμμα δράσης 2015-2016 που αποτελεί την πυξίδα για τη συνεργασία μας σε κάθε επίπεδο για την επόμενη διετία, καθώς και το Μνημόνιο Συνεργασίας για το αμοιβαίο αφιερωματικό έτος Ελλάδας-Ρωσίας 2016, που έχει υπογραφεί, που υπογράφει πριν από λίγο από τους Υπουργούς Εξωτερικών, κ. Λαυρόφ και κ. Κουτζιά, καθώς βεβαίως και την κοινή διακήρυξη για τα 70 χρόνια από την νίκη των λαών ενάντια στο φασισμό. Είχαμε επίσης τη δυνατότητα
να κουβεντιάσουμε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο της συζήτησής μας τονίστηκε πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ουκρανία. Εξέφρασα την ανησυχία μου για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν σε περίπτωση έξαρσης των εχθροπραξιών οι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί ελληνικής καταγωγής που διαμένουν στην Μαριούπολη και στις γύρω περιοχές. Τόνισα δε την ανάγκη να στηριχθεί και να εφαρμοστεί από όλες τις πλευρές το πακέτο συμφωνιών του Μίνσκ. Η εφαρμογή του Μίνσκ, της συμφωνίας του Μίνσκ, είναι το κλειδί για να ξεπεράσουμε τη βαθιά αυτή ευρωπαϊκή κρίση και να αφήσουμε πίσω μας τον φαύλο κύκλο των αδιέξοδων κυρώσεων και της αναβίωσης μιας ψυχροπολεμικής λογικής που οδηγεί πιο μακριά και όχι πιο κοντά στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Υπάρχει άμεση ανάγκη να επαναφέρουμε την Ήπειρό μας σε έναν σοβαρό διάλογο για μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας με ενίσχυση του ρόλου του ΟΑΣΕ. Και από αυτό το διάλογο δεν είναι δυνατόν να διανοηθεί κανείς ότι η Ρωσία θα απουσιάζει. Σε αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα θα επιδιώξει με τις δυνάμεις που διαθέτει αλλά και με την ισότιμη παρουσία της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία γεφυρών συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Με μια θετική ατζέντα για την κοινή αντιμετώπιση των διεθνών και περιφερειακών προκλήσεων, όπως η αντιμετώπιση του τζιχαντισμού και η ανάγκη για σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Τέλος, εξέφρασα στον πρόεδρο Πούτιν την ικανοποίησή μου και καλωσόρισα την συνεπή στάση που έχει τηρήσει η Ρωσία ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καθ' όλη τη διάρκεια των τουρκικών προκλήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τόνισα δε πόσο σημαντική είναι η επανέναρξη των συνομιλιών για την εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό επί τη βάση πάντοτε του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δυνατότητα που είχαμε και θα ήθελα να ευχηθώ αυτή η αρχή μιας ουσιαστικής άνοιξης στις σχέσεις των δύο χωρών μας να έχει και μια αντίστοιχη υλοποίηση, διότι στις σχέσεις των χωρών σημασία δεν έχουν μόνο οι εξαγγελίες αλλά και η υλοποίηση των εξαγγελίων. Και πιστεύω ότι έχουμε τη βούληση να κάνουμε πράξη όσα εξαγγέλουμε, σε αντίθεση με ό,τι είχε γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, με ευθύνες που δεν είναι η ώρα να τις επισημάνουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ οι σχέσεις των χωρών μας να είναι επικοδομητικές προς όφελος της φιλίας, της συνεργασίας και της ευημερίας του ρωσικού και του ελληνικού λαού. Уважаемые представители СМИ, сейчас можно будет задать по два вопроса. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του τύπου, τώρα θα έχετε δυνατότητα να κάνετε δύο ερωτήσεις ο καθένας και πρώτο από όλα το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Η κυρία Αντωνίου από την εφημερίδα Καθημερινή. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πριν 5 χρόνια, κατά την προηγούμενη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στη Ρωσία, η Συμβουλή της Μόσχας για το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους ήταν να απευθυνθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.